πήγαινε στη μητέρα. Και έχω και ένα πρωί πολιτικό τώρα από την Αμερική. Αυτός με σόκαρε και εμένα. 75 χρονών, ο William Spinger. Τώρα τον δούμε τον κύριο. Καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση της 103 ετών πεθεράς. Πού το βρήκε, μωρέ, το κέφι. Και τι ακριβώς τον αναστάτωσε. Και αυτή τώρα τι χρωστά η γυναίκα του 103 εκεί μαρμαρωμένη. Κοίτα, μερικές φορές λένε οι μαμάδες είναι καλύτερες από τις κόρες. Το παραδέχτηκε. Ακούστε τώρα, είναι και πονημένη ιστορία. Το 2007 έφυγε η γυναίκα του. Ανέλαβε την πεθερά του. Μας αποδίμησε. Απέθανε η γυναίκα του και έμεινε η μαμά της γυναίκας του. Ναι, αλλά από το 2007 την ανέλαβε να τη φροντίζει ο ίδιος. Και τη φρόντισε. Την πήγε σε ένα οίκο ευγυρίας. Και εκεί που πήγε να τη δει, επειδή νόμιζε ότι έχει άνοια, σύμφωνα με αυτά που λέει, έβαλε το χέρι και της έπιασε το στήθος. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Ο άνθρωπος καταδικάστηκε. Τι έλα μωρέ Γρηγόρη. Στα 100 της γυναίκας. Το παραδέχτηκε, το έβαλα λέει κάτω από την κουβέρτα και της έπιασε το στήθος. Για να τη σοκάρω, να δω αν θα με γνωρίσει. Ο ίδιος. Σοκαρίστηκε και ο ίδιος. Θα μπορούσε να πάει πάνω να της κάνει ένα μπου. Αν ήθελε να τη σοκάρει. Μήπως ήθελε, επειδή είχε άνοια, να τη θυμίσει πώς είναι, να την θοπεύουν. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Όταν έχει άνοια, το πρώτο που σου θυμίζουν. Εσύ θα μας τρελάνει. Ήταν ένας ηχαμένος αυτός, να σου το πω εγώ, που μας έφερες. Μα τον κατήγγειλε. Έχει το στένος να καταγγείλει, αλλά όχι να θοπευτεί. Όχι, δεν τον κατήγγειλε η ηλικιωμένη κυρία. Ήταν στο κρεβάτι, από τα νάσκελα. Τον κατήγγειλε το προσωπικό που είδε ότι έβαζε κάτι. Πόση ώρα έμεινε κι αυτός με το χέρι κάτω. Τρεις φορές δεν το έκανε. Σε τρεις επισκέψεις έβαζε το χέρι κάτω. Πόση ώρα έπαιρνε μάτι. 5 λεπτά, 10, όσο βόλευε. 5 λεπτά, 10. Δεν έπαθε αγκύλωση και αυτός εκεί πέρα, μαρμαρωμένος. Τι ακούμε, μωρέ, μεσημεριάτικα, μωρέ. Στην Αμερική όλα αυτά. Γαλμένα από τη ζωή.